Γεια σας. Γεια σας. Δεν πιστεύω να σας έκανα να περιμένετε πολύ. Όχι πάρα πολύ, όχι. Ήσασταν γρήγορος. Τι θα πάρετε? Δεν ξέρω, έτσι έχω έρθει εδώ, μου αρέσει πολύ. Εσείς τι διαθέτετε? Καταρχάς διαθέτουμε μια πάρα πολύ καλή διάθεση που σας βλέπουμε. Αυτό είναι υπέροχο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα μπορούσα να σας προτείνω μέσα από έτσι, μια ποικιλία προϊόντων που διαθέτουμε, ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό προϊόν, δικής μας εμπνεύσεως και κατασκευής. Είναι ένα ιδιαίτερο προϊόν που έχουμε, ένα ιδιαίτερο παγωτό, το οποίο λέγεται Semifreddo alla Sfugato. Semifreddo alla Sfugato. Ναι, ναι, ναι. Θα πάρω αυτό. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Και ένα νεράκι να φαντάσω. Ναι, ναι. Με κάνετε, τα έχω χάσει το τασάκι σας. Semifreddo alla Sfugato. Ο Γεράσιμος Γιαννατάς είναι ένας από τους γνησιότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέχρι τώρα. Είναι ένας άνθρωπος που για όλα έπρεπε να προσπαθήσει πολύ και από πολύ νωρίς. Τον συνάντησα στην Καλλιθέα και έκαναμε ένα γρήγορο ταξίδι στον χρόνο. Φτάσαμε 33 χρόνια πίσω. Είναι ένα περίεργο ντεζαβού. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Δούλευα εδώ, να φανταστείς, γύρω στο 80. Πόσο καιρό δούλευες εδώ? Δούλευα γύρω στα 2,5 χρόνια. Κάποια διαστήματα συνεχόμενα και κάποια διαστήματα αποσπασματικά. Είναι αυτό που λένε ότι κάθε ηθοποιός έχει κάνει οπωσδήποτε το σερβιτόρο στη ζωή του. Εγώ δούλευα περισσότερο στο μπουφέ, μπουφετζής, θέλω να γίνει. Δούλευα μπουφετζής με 2-3 καλούς φίλους, τον Νίκο τον Καλαποθάκη, τον Νίκο τον Πίτσα, τον Καπάντα τον Θοδωρή, ο ένας δεν υπάρχει. Αλλά εντάξει, ναι, όλα καλά, όλοι είναι όλα μέσα στη ζωή. Δουλεύαμε λοιπόν μπουφετζίδες. Ξέρεις, ήμασταν εκεί γύρω στα 20 μας χρόνια, ηρωικές στιγμές. Πριν το Δελιολάνι, είχε προϋπηρεσία ως μπουφετζής από τα 15 του. Είχα μια, πώς να το πω, οικογενειακή ατυχία, κάπως έτσι να το τοποθετήσω. Και αναγκάστηκα να δουλεύω. Ναι, ναι, ναι. Πολύ νωρίς. Ναι, 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 ναι. Για αναγκάστηκα να στηρίξει εσύ την οικογένειά σου. Για να μπορούμε να ζούμε. Για να μπορούμε να έχουμε τα προς το τζιν. Ένας φίλος μου τότε τα έλεγε τα προς το τζιν. Χαρακτηρίζει τη δουλειά του ως το. Είναι το φτάσιμο. Ήτανε το απάβγασμα όλης αυτής της προσπάθειας. Το προσωπικό μου επέκεινα. Και δούλευε και πρωί και βράδυ. Ωστόσο τα βράδια, επειδή ήταν βράδια ατελείωτα, βράδια δηλαδή που ξημερωνόντουσαν, είχανε κάτι της πιο ενδιαφέρον. Να σε, δηλαδή όταν λέμε βραδινή βάρδια, εννοούμε από τις... Μέχρι το πρωί. 12 ξημέρωνε, μέχρι ξημέρωνε. 7-8. Ξημέρωνε, όχι 12, από πολύ πιο νωρίς. Ξημέρωνε. Το Semifreddo alla Sfugato. Τι είναι? Αυτές τις πολύ πρωινές ώρες που ερχόντουσαν πλήθη διαφόρων ανθισμένων και ανάλαφρων τύπων, γιατί τότε είχαν αρχίσει να ανδρώνονται τα σκυλάδικα, τα γαυγάδικα. Εδώ λοιπόν έβριθε η παραλία από... Και ερχόντουσαν νωρίς το πρωί, 6-7 η ώρα, ας πούμε. Ανθισμένοι, που σου είπα, ανάλαφροι, έτσι, πολύ ανάλαφροι. Μπαίνανε διάφοροι τύποι μέσα με τις κυρίες τους. Και θέλανε κάτι. Το καλύτερο που έχεις. Το καλύτερο που έχεις. Έτσι υπήρχε αυτό το πολύ large. Αυτό το έτσι. Οπότε εμείς ξαφνικά, όταν τελειώνει ένα παγωτό, η σερπεντίνα δηλαδή που τελειώνει, που έχει κάτι. Σερπεντίνα τι είναι? Είναι το δοχείο αυτό. Μάλιστα. Το πλαστικό δοχείο που. Εντάξει, είσαι ένας επαγγελματίας του ίδιου. Ναι, εγώ την ορολογία. Πια η κουτάλα δεν βγάζει, δεν μπορεί να βγάλει, οπότε την καθαρίζουμε με μια σπάτουλα. Και όταν λοιπόν υπήρχαν διάφορα. Το τελείωμα. Τα υπολείμματα. Που δεν, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει. Ναι. Αυτή λοιπόν, αντί να την πετάμε. Με μία σπάτουλα, αυτό καθαρίζαμε και είχαμε μία καινούρια άδεια καθαρή σερπεντίνα
και ρίχναμε αυτό μέσα. Ρίχναμε κι άλλο, ρίχναμε κι άλλο, ρίχναμε κι άλλο, με αποτέλεσμα να παραχθεί ένα πολύχρωμο, εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Μέσα σε αυτό λοιπόν ρίχναμε και κανένα οξύνο καρπό, τίποτα, μπισκοτάκια, αυτά, αυτά. Οπότε φτιαχνόταν μια υπερπαραγωγή. Και έλεγε ο άλλος, αυτό. Όχι, γιατί ήταν μπάνικο, κατάλαβες. Αυτό. Τι είναι αυτό. Και εμείς για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν θυμάμαι, το βγάλαμε σεμιφρέντο αλλά σφουγγάτο. Το οποίο έχει γίνει ανάρπαστο, μου λες τώρα. Ανάρπαστο. Αυτό. Και το οποίο το χρεώνατε και παραπάνω, μην μου πεις. Στην τιμή του special. τίποτα υπερβολικό. Το αφεντικό του το ήξερε αυτό. Ήταν ένα μικρό μυστικό που εκινεί το ανάμεσα στην παρανομία και στη γοητεία. Θυμάται τη συγκεκριμένη εποχή και τους συναδέλφους του ως οικογένεια και έχει ωραίες ιστορίες να μας πει. Οι δύο αδέρφια ήταν από τα Γρήνιο. Ο ένας είχε ένα μουστάκι έτσι, κουβάλαγε την παραμάνα και ερχόταν η μουστάκι και λέγα, ρε εσύ, μια παγωμένη, μια παγωμένη. Και βάραγε το αυτό, έπινε πάρα πολλές μπύρες, πάρα πολλές μπύρες. Αλλά δούλευε, ήταν άψογος στη δουλειά του, εξαιρετικός. Επίσης αυτός, πρέπει να βρω τώρα έναν τρόπο να το διατυπώσω κομψά. Μάλιστα. Και τηλεοπτικά. Ναι. Αυτός λοιπόν είχε ένα ιδιαίτερο χάρισμα. Μπορούσε να ελέγχει έναν ιδιαίτερο μηχανισμό προσωπικό, οργανικό, να ελέγχει μία, πώς να το πω τώρα, μία μυϊκή ομάδα. Να ελέγχει μια μυϊκή ομάδα η οποία του επέτρεπε κατ' εντολή, εκουσίως δηλαδή, να εκτελεί ένα περίεργο παράγγελμα που του δίναμε. Του λέγαμε, ας πούμε τον λένε Χρήστο, ρε εσύ Χριστάρα, τέσσερις. Και αυτός παρήγαγε τέσσερις. Καταλαβαίνεις τι, τέσσερις παρήγαγε. Ναι, βέβαια. Παρήγαγε τέσσερις. Τη μία τακ, 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 μετά τακ, την τακ. Άλλη. Ναι, τι είναι. Αμέσως να μετά. Μπορούσε να το κάνει και τραγουδιστά ή ας πούμε ήταν και... Άμα έβαζες ένα μικρόφωνο εκεί.